νίκη των φοιτητών στην Τρίπολη δεν είναι η πιο άσχημη κατάσταση. Σε άλλες πόλεις, Ναύπλιο, Καλαμάτα, που είναι και τα πιο τουριστικά ίσως μέρη, είναι πολύ πιο ακριβά και εισέβρεται τα σπίτια, τα καλά σπίτια. Πώς μπορεί να βοηθήσει η τοπική κοινωνία? Σας λέω ένα παράδειγμα που είχαμε θετικό στην Τρίπολη, που τα κτέλ Αρκαδίας έκαναν μια πολύ καλή προσφορά πριν από κάποια χρόνια, οικονομική, και οι φοιτητές έχουν μια κάρτα περίπου 50-60 ευρώ το εξάμηνο για να το χρησιμοποιούν απεριόριστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το θέλουμε να ισχύει και αλλού. Θα θέλαμε, για παράδειγμα, τα επιμελητήρια να βοηθήσουν σε κάποιες εκπτώσεις των φοιτητών. Μέχρι εκεί. Σπίτι δεν μπορούμε να έχουμε παραπάνω, δεν είναι και θέμα του Δήμου, έτσι. Κάνουμε κάποια προσπάθεια να αποκτήσουμε φοιτητική εστία στην Τρίπολη, το έχω ξαναπεί αυτό. Προχωράει μάλλον θετικά αυτό, θα το δούμε. Ενδεχομένως και με το ψυχιατρικό νοσοκομείο που έχει. Και το ψυχιατρίο είναι κάτι το οποίο, το πρώην ψυχιατρίο, είναι κάτι το οποίο με την περιφέρεια είμαστε σε επαφή, ώστε αυτό να οικοδομηθεί σωστά. Εκεί θα πάρει χρόνο όμως, έτσι, γιατί είναι μεγάλη έκταση. Αυτά μπορεί να γίνουν, παίρνουν χρόνο, γίνονται πράγματα. Ο αγώνας είναι καθημερινός. Μας ανησυχεί εμάς η έλευση των ειδικών πανεπιστημίων, όχι από πλευράς ποιότητας μόνο, αλλά και από πλευράς, επειδή η γεωγραφία είναι παράγοντας σημαντικός, και όλος μπορεί να πει, γιατί να πάει το παιδί μου εκτός Αθηνών, για να μην το πάει σε ένα κολέγιο που θα γίνει πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Πιστεύετε και σας φοβήθηκε το γεγονός μήπως μειωθεί και η προσέλευση φοιτητών προς το Πανεπιστήμιο του Πολυκονήσου, εάν δουν ότι η εύκολη είναι το ιδιωτικό και μήπως μειωθεί η ποσόστοση, μάλλον η ποσότητα φοιτητών στη... Θα μειωθεί. Είναι σίγουρο. Αν το έχετε δεδομένο αυτό. Θα μειωθεί. Αν θα μειωθεί λίγο, γιατί ήδη αρκετοί φοιτητές δεν έρχονται, κάποιοι φοιτητές επιλέγουν να εγγραφούν, αλλά να μην έρχονται. Άμα μειωθεί λίγο ή περισσότερο από λίγο, θα το δούμε. Επειδή είμαστε κοντά στην Αθήνα, δεν μας ανησυχεί πάρα πολύ, αλλά θα μειωθεί σίγουρα. Να το έχουμε δεδομένο αυτό. Μπορεί να παίξει αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να έχουν την επικουρικότητα μεταπτυχιακά, δηλαδή αφού φοιτούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, τα παιδιά να έχουν ένα ρόλο μεταπτυχιακό και να βοηθάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Πάλι από το να πηγαίνουν να κάνουν μεταπτυχιακό σε ξένες χώρες του εξωτερικού. Θα μπορούσε και αυτό είναι ένα γεγονός, αλλά πιστεύω ότι αρκετοί που έχουν να πάνε σε άλλες χώρες, ξένες χώρες, εκτός Ελλάδα δηλαδή, θα πάνε έτσι κι αλλιώς. Κάποιοι θα μείνουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι θετικό. Αλλά το να μείνουν στην Ελλάδα και να μπουν σε μια σχολή που κανονικά είναι πολύ υψηλή ζήτηση και να μπουν με ένα πολύ χαμηλό βαθμό επειδή έχουν οικονομική δυνατότητα, αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι να έρθουν καλά πανεπιστήμια εδώ, ώστε να μπαίνουν φοιτητές με καλούς, ίσως όχι πάντα τους πιο υψηλούς βαθμούς των δημόσιων πανεπιστήμιων, αλλά να μην εκφυλιστεί προς τα κάτω το πράγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και για να κλείσουμε, γιατί επειδή είναι από τον πολύτιμο χρόνο σας που μας διαθέτετε, δύο λόγια. Επειδή είχε ακουστεί και θα ήθελα μια διαβεβαίωση από εσάς, ότι ενδεχομένως να μεταφερθεί η νοσηλευτική σχολή πάλι προς την Σπάρτη. Αληθεύει κάτι τέτοιο, είναι στα σχέδια, υπάρχει κάποια μεταρρύθμιση για αυτό το θέμα? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Άρα, παραμένουν όπως έχουμε. Ναι, εδώ έχουμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου πάρει το καλύτερο νοσοκομείο της περιφέρειας και για αυτόν τον λόγο που έγινε εδώ η μετακίνηση, δεν υπάρχει καμία διασκέψη. Κάποιες καινούργιες σχολές που πρέπει να λειτουργήσουν και στα σκαριά, να άμα σε κάποια ζήτηση που μπορούν να λειτουργήσουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν νομίζω ότι είναι η πολιτεία έχει αυτή τη στιγμή σκέψη για ίδρυση νέων σχολών. Εμείς είχαμε πει το θέμα της ενός σχολή δημόσιας υγείας, αυτό σταμάτησε. Δεν νομίζω ότι η πολιτεία και λόγω δημογραφικού, έτσι, έχει σκοπό να φτιάξει νέες σχολές στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Κάποια γεωλογική σχολή. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό αυτή τη στιγμή.